Έχει μείνει μία εβδομάδα περίπου και εγώ και ο Τίο Γιαννόπουλος αυτή τη φορά. Θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο IWAN. Έχουμε προετοιμαστεί πολύ σκληρά και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά και να φέρουμε, γυρίσουμε πίσω με δύο τίτλους. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά έπαιξε στα μείον 67 κιλά. Τώρα πάμε για... σε καλούν για άλλα κιλά, για άλλη διάκριση. Πες μας όμως λίγο τις λεπτομέρειες εσύ. Δεν μπορούσα να ξαναπαίξω την ίδια χρονιά γιατί μέσα στο 2015 έχω πάρει τον τίτλο στα μείον 67 κιλά. Μου προτείναν να πάω λιγότερα, λιγότερα δεν μπορώ να πάω. Και έτσι κλείσαμε τον αγώνα στα 70 κιλά, που είναι και πιο κοντά στα κανονικά μου τα κιλά. Στα μείον 65 κατάφερα να περάσω αυτή τη φορά να βάλω τον Τίο Γιαννόπουλο μέσα και θα διεκδικήσει αυτός ο τίτλος στα μείον 65 ενάντια ενός Κινέζου πρωταθλητή. Πόσο δύσκολο ήταν η προετοιμασία, πόσο δύσκολη ήταν, γιατί έπρεπε και να προετοιμαστείς και να προετοιμάσεις ουσιαστικά τον Τίο. Πραγματικά δεν το πιστεύαμε ότι θα είναι τόσο δύσκολο, γιατί και οι δύο εκπαιδευτές, οι κύριοι εκπαιδευτές της σχολής, που είμαι εγώ και ο Τίο Γιαννόπουλος, στο Diamond Camp 2, στη Δάφνη και στο Ελληνικό εγώ, είχαμε τα παιδιά, είχαμε τον κόσμο, τους αθλητές μας και τους άλλους επαγγελματίες, αλλά είχαμε προετοιμάσει τους εαυτούς μας. Τώρα εντάξει, πολύ δύσκολο, μία ο ένας, μία ο άλλος, τελείωνε ένας θα πάω, έπιανε ο άλλος θα πάω. Δύσκολο ήταν, δεν θα το ξαναεπιχειρήσουμε, αλλά εντάξει, κουραστήκαμε εμένα, αλλά το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα μας δικαιώσει. Είσαι από τους αθλητές που έχουν περάσει τα 35 και παίζουν με την ένταση και την αντοχή ενός εικοσάρη. Τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πραγματικά νιώθω, το έχω πει κιόλας, το έχω δηλώσει ότι θα παίζω αγώνες όσο μου επιτρέπει η φύση. Νιώθω πολύ καλύτερα από ότι όταν ήμουν πολύ πιο μικρός, πιο έμπειρος, φυσική κατάσταση είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω φτιάξει την ομάδα μου καλά και έτσι μου επιτρέπει να μπορώ να προπονούμε. Εντάξει, όσο νιώθω καλά, το ξαναδηλώνω, θα συνεχίσω να παίζω. I think it's a great opportunity, good exposure. The best athletes fight in China. The best athletes are fighting in this organization all around the world. It'll be an honor to represent not only Greece, but also Australia. And I can't wait to get over there and show what I got. Was it hard to train? Because both of you, Pavlos and you, are gonna play, are gonna fight in Congo. It was difficult, but anything that's worth doing is gonna be difficult. And I think in the end, it's gonna show that what we are doing is gonna be worth it, definitely worth it. You haven't fight about 5 months now, six. Tell us why. Training other people, students, training with teaching, training and fight training just really doesn't mix all that well. So I think now that we've come to a good program, me and Pablo, we can begin to get back into fighting, the both of us, and hopefully start winning again. 2 years in Diamond Camp. Are you thinking about returning in Australia, or you will stay here? You like it here? I like it here. I like the lifestyle. I love the people. I love everything. This Pablo gives me opportunities which anywhere else in the world would be a little bit difficult, but Pablo can make it happen for me. So this is where I like, and this is where I like to be.